Φίλες και φίλοι του Μπασκετάκη, καλώς ήρθατε σε έναν ακόμα αγώνα. Αρχικά να πούμε καλημέρα και καλησπέρα κατά τη ώρα θα παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο αγώνα. Αφού καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν είναι live, έχουν και εδώ να πούμε και καλημέρα και καλησπέρα. Όπως έχετε διαβάσει και κάτω, σίγουρα ξέρετε ότι μιλάμε για τον αγώνα μεταξύ των τυπικά υπεδούχων μπάσκετ των Σαύρων με τις εμπλέ εμφανίσεις που είναι αυτή τη στιγμή στην επίθεση και των, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, των εγγονιών του Batman, μόνοι τους έτσι μας είπανε, τους Bat Boys, με τις μαύρες εμφανίσεις. Είμαστε στη φάση των 8 πρώτος αγώνας για την development. Ένας αγώνας όπου έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί από την μία πλευρά έχουν το απόλυτο η ομάδα των μπάσκετ των Σαύρων, ενώ οι Bat Boys στον προηγούμενο γύρο σπάσαν αίτητο σερί των Σαλονικά All Stars, όπου κατάφεραν και να τους κερδίσουν και παρά την ήττα στο δεύτερο παιχνίδι με 79-76 είχαν πάρει την πρόκριση. Οπότε να δούμε αν θα συνεχιστεί το αίτητο από τους μπάσκετ των Σαύρων ή εν τέλει θα κάνουν ακόμα ένα σπάσιμο η ομάδα των Bat Boys. Ο αγώνας που πάρουν στο 0-2 επιπέδου των Bat Boys, όπου έχουν και τώρα την κατοχή και φαίνεται ως ματιάξαμε γίνεται λάθος συνεννόηση μεταξύ του Μπόγια και του Δημητρακούδη, οπότε αλλάζει και η κατοχή. Και την πλευρά των προσφυγών πλέον η μπάλα. Να δούμε και πώς θα γίνονται οι επιθέσεις, γιατί σε περισσότερους αγώνες έχουμε δει μεγάλες επιθέσεις από άψη χρόνου. Να τραβάνε πάνω από 10-15 δευτερόλεπτα περισσότερες. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του μπάσκετ που θα ορίσει μία το ρυθμό και κατά δεύτερον και το μέγεθος του σκορ. Τώρα η μπάλα για τους Bat Boys στα χέρια του Μαυρομαρτύρη. Χωρίς επιτυχία η επίθεση. Το rebound, ο Στράτζαλης βγαίνει στην αντεπίθεση για τους μπασκετός Σαύρους. Σου τριών πόντων, το οποίο δεν είναι εύστοχο από τον Χατζη Ιωάννη. Rebound ήρεμα από την πλευρά των τυπικά φιλοξενούμενων σήμερα Bat Boys. Θα περάσει στο ζωγραφιστό και στα χέρια του. Όπου θα γίνει και η αλλαγή θα γίνει το 0-4. Επιτυχία στο σκοράρισμα και άμεση η απάντηση από τα χέρια του Εκατερίνη. Πολύ ωραία τονική προσπάθεια πριν έκανε την μπασκέτα ο Δημητρακούδης και θα κερδίσει το φαλ από το Στράτζαλη. Δεν θα πετύχει όμως το καλάθι για να βάλει ξανά το συν 4, θα βάλει το μάτι ξανά στο συν 4, όμως θα έχει τις δύο βολές για αυτή την ευκαιρία. Πρώτη βολή είναι άστοχη, παραμένει το 2-4. Και η δεύτερη όμως είναι εύστοχη, 2-5. Μετά και τη δεύτερη εύστοχη βολή του Δημητρακούδη. Η επίθεση είναι για τους μπασκετόσαυρους. Σουτ από μέσα από τη γραμμή των τριών, πόντων, αλλά άστοχο και γίνεται ξανά η επίθεση στην πλευρά των Bat Boys. Θα προσπαθήσει να μπει ο Καλβουρδής χωρίς επιτυχία, μπάλα προς τα έξω, ξανά Καλβουρδής. Το σουτ είναι εύστοχο και αυξάνεται η διαφορά από Δημητρακούδη σε 2-8. Πολύ ωραία κυκλοφορία, γρήγορη επίθεση, αλλά άστοχη, εύκολο και το rebound για την ομάδα των Bat Boys. Παθή μπάλα περαστή με σφραστό, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Τα χέρια του Μπαρκιώτη λειτουργούν γρήγορα και κλέβουν παρά λίγο να βγουν γρήγορα στον διασμό. Υπάρχει το μπέρδεμα στα πόδια του Εκατερίνη. Το σούτ του Στράτζαλη είναι χωρίς επιτυχία και στη συνέχεια ο Χατζιωάννης θα πατήσει, θα κερδίσει το φάουλ, συγχωρείτε. Είναι το πρώτο ομαδικό
γίνεται μπέρδεμα στην επαναφορά. Οπότε η μπάλα ξαναλάζει κατοχή. Φάουλ τώρα θα κερδίσει από την πλευρά των Bad Boys ο Τατσικίδης ο Χριστός. Θα είναι η μπάλα από την πλάι για γραμμή. Δεν είναι και πολλές ακόμα, δεν είχε προσπάθεια για σουτ. Καλβουδής. Θα δοθεί φάουλ. Η κίνηση. Ο Μέσης Πέμπτης 2 έχει φιλωθεί το φάουλ αυτή τη στιγμή. Το 3 της Κατερίνης. Το φάουλ στον double team με τον Παριώτη μαζί πάνω στον αντίπαλο. Φέρονται το φάουλ ο Κατερίνης. Σε αυτή την περίπτωση είναι το τρίτο ομαδικό. Καλβουρδής. Τα ζυγείς επιλογές. Θα βλέπει τις κινήσεις. Τατσικίδης. Θα μπει στην μπάλα, αλλά δεν θα κάνει το χατήρι σε δεύτερη προσπάθεια και αυτή δεν είναι έστοχη. Πάνω στην εκδίκηση του rebound και Πνίδης παίρνει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ. Το σκορ παραμένει στο 2-8, 5 και 40 για την πρώτη περίοδο. Παριώτης, κατοχή, μακριά είναι τα χέρια από τον Δημητρακούδη, που γίνει μπάλα εκτός, συνεχίζει κατοχή για τους Πασκετοσαυρούς. Σε μια πάρα πολύ ωραία ατομική και επιτυχημένη προσπάθεια από τον Χατζη Ιωάννη μειώνει το σκορ σε 4-8. Κλέβει απευθείας ο Χατζη Ιωάννη, θα βγει μόνος του, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα είναι επιτυχημένο. Μειώνουν κι άλλο το σκορ. Θα δούμε αν θα μπορέσει να εκδηλωθεί τώρα ικανικά η επίθεση. Παραλίγο πάλι το κλέψιμο. Καρβουδής. Μπάλα παραμένει στα χέρια της ομάδας των Bad Boys. Και πάρα πολύ ωραία κίνηση του Τατσικίδη. Είναι και εγώ δύσκολα τα επίθετα. Πολλά γιώτα τα ζήτα μαζεμένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα δυσκολευτούμε και λίγο στην προφορά. Μέχρι να βρούμε το ρυθμό τουλάχιστον. Φάουλ για την υπέρ της ομάδας των Μπασκετόσαυρων. Θα υπάρξει επίθεση του Στράτζαλ, είναι ανεπιτυχές. Καθαρίζει ψηλά το rebound του Μαύρου Μαθίδης. Θα πάρει όλη την επίθεση χωρίς ηλικία. Η πληροφορία είναι γρήγορη. Το σούτ από μεσιά απόσταση ανεπιτυχές. Γι' αυτό δεύτερη επίθεση χωρίς σκορ για την ομάδα των Μπασκετοσαυρών. Σουτ 3 πόντων χωρίς αποτέλεσμα και το rebound δεν θα είναι επιτυχημένο. Time out, το οποίο καλείται το σκορ από όσο βλέπουμε είναι 6-10 υπέρ των τυπικά φιλοξενούμενων Bad Boys, 4-6 για την πρώτη περίοδο. Επιστρέφουμε μετά και το time out. Παναφορά για τους Μπασκετόσαυρους. 6-10, 4 λεπτά και 6 δεύτερα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Χατζη Ιωάννης θα κατεβάσει την μπάλα. Κατερίνης. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Και το σουτ του Χρυσοδουλίδη, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι, είναι άστοχο. Rebound και μπάλα στα χέρια του Μπόγια. Δημητρακούδης. Θα πάρει την επίθεση μόνος του, θα είναι χωρίς επιτυχία, το σκορ θα παραμείνει στο 6-10. Εναλλαγές μεταξύ Στράτζαλη και Χατζη Ιωάννη. Θα πάρει το σφύρον πόντων ελεύθερος, χωρίς όμως στόχο. Σπασμένο το σερί από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν βρει εδώ και λίγες επιθέσεις στόχο η ομάδα των Μπασκετόσαυρων, αλλά και η ομάδα των Bad Boys δεν πάνε πίσω. Στράτζαλης,
άστοχο ακόμη ένα σούτ και την ομάδα των Βασκετόσαυρων. Πολύ γρήγορη και ωραία επαναφορά της μπάλας. Δημητρακούδης μετράει τις επιλογές του. Νικολούδης κρατήσει την μπάλα στη λήξη του χρόνου. Δεν ήταν έστοχο το rebound και η ομάδα των Βασκετόσαυρων θα βγουν γρήγορα στον ενδιασμό. Εκατερίνης δεν θα καταφέρει να σκοράρει, όμως θα πάρει το θετικό rebound ο Χατζιωάννης και θα σκοράρει να μειώσει σε 8-12.5 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μπόγιας κατεβάσει. Περνάει μπάλα στο ζωγραφιστό και υπάρχει βήματα από τον Νικολούδη. Του φύγει μπάλα πάνω στην τρίπλα. Έκανε υπέρβαση και βήματα. Στρατζάλης, μπάλα. Χατζιωάννη. Σουτ από για δύο πόδους χωρίς επιτυχία. Η μπάλα είναι για την ομάδα των Bad Boys. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Κοπτερίδης. Μια πολύ ωραία πάσα για να περάσει την μπάλα προς το γραφιστό. Μπορεί σε αρχική μορφή να μην υπάρχει αποτέλεσμα, αλλά η πάνω φορά φτάνει για τα χέρια των Bad Boys. Αλλαγές και στις δύο ομάδες, θα αλλάξουν λίγο τον τέμπο. Θα κάνουμε το φρεσκάρισμα. Πολύ ωραία η επίθεση όπου εκδηλώνεται με επιτυχία. Ξανά προβάδισμα 4 πόντων για την ομάδα Bad Boys. Σουτ 3 πόντων χωρίς επιτυχία. Το Χρυστοδουλίδη, μπάλα στα χέρια του Νικολούδη. Θα γυρίσει προς τον Μαύρο Ματίδη. Δυσκολά ψάχνει τις επιλογές. Ξανά Νικολούδη. Σουτ 3 πόντων, άστοχο, εύκολο rebound από τον Κοπτερίδη. Πάνε στην κυκλοφορία σου του Χατζιωάννη χωρίς επιτυχία, αλλά εκεί σαν από μηχανής θεός είναι ο Κοπτερίδης για το rebound. Το σου πάλι είναι άστοχο, τοτικό το rebound, αλλά επιτυχημένο από τον Δημητρακούδη ως αμυντικός. Και είναι φάουλ το οποίο κάνει ο Χατζιωάννης. Είναι το τέταρτο ομαδικό. Ένα λεπτό απομένει για τη λήξη της πρώτης περίοδου, 10 λεπτού. 8-12 υπέρ των Bad Boys προς το παρόν. Πολύ ωραία κίνηση τον Νικολούδη. Θα πάρει το φάουλ, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Αλλά δύο βολές για το πέμπτο ομαδικό της ομάδας των Μπασκετόσαυρων. Εκτέλεση βολών για τα υπόλοιπα 55,4 δεύτερα. Λόλι, Λόλι, μην την φοβάσαι. Πρώτη βολή είναι άστοχη, το 8-12 παραμένει. Δεύτερη βολή είναι και αυτή. Και αυτή φορά είναι στις προσφορίες. 8-13 στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Σε γρήγορη επίθεση ατομική του Χοπτερίδη, αλλά κόβεται καθαρά. Παραμένει όμως κατοχή 17 δεύτερα. Στρατζαλής στο σουτ χωρίς επιτυχία. Δημητρακούδης στο rebound. Δεν θα τρέξει εν τέλει σε εφηδιασμό. Πάει πιο αργά. Έχουν να σπατανίσουν και τον χρόνο, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Προσπαθεί Τατσικίδης, Δημητρακούδης ξανά μόνος του. Θα πάρει προσπάθεια, θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Χατζιωάννης θα τρέξει. Θα κερδίσει
τον φάουλ. Πρέπει να δούμε αν θα είναι. Το φάουλ από το σπίθα είναι. Το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό. Αλλά σε βολές. Γιατί πήγαιναν για καλάθι. Τζιωάννης πρώτη βολή είναι εύστοχη. 9-13. Έχουμε και το αποτέλεσμα της δεύτερης. Δεύτερη είναι άσοχη, 18 δευτερόλεπτα. Να δούμε αν θα τεκμηριευτούν μέχρι το τέλος οι Bad Boys. Πάμε όμως σε γρήγορη επίθεση που τη και είναι εύστοχη από το σπίτα. Θα κάνει το 9-15. Μένουν 7, 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Τράτζαλης θα μπει μέχρι το τέλος. Πολύ σε ηλικία. Πάμε στο τέλος της πρώτης περίοδου. 9-15 το σκορ υπέρ της ομάδας των Bad Boys. Οι δύο ομάδες έρχονται σιγά σιγά για την έναρξη του δεύτερου. Καλέπτουν τους Bad Boys και τον Μπόγια. Δεν θα κάνει επαναφορά. Αλλά η αρχή είναι από τους Bad Boys. Όχι, δεν σπασκεντώσαμε τελικά. Είχε πάρθει ανάποδα το rebound. Είχαν πλησιάσει λίγο στην μπάλα, οπότε έγινε το δικό μας το πέρασμα. Θα δούμε αν θα υπάρξει απάντηση στην δεύτερη περίοδο από τους Βασκετόσαυρους. Και φαίνεται η αρχή να κοντεύει να γίνει μετά από αυτή την πολύ ωραία ενέργεια του Χατζιωάννη, χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά είναι δύο βολές κερδισμένες μαζί με ένα φάουλ δώρο. Έστοχη πρώτη βολή. Σε διψήφιο έρχεται η ομάδα των Μπασκετόσαυρων. 10-15. Δεύτερη δεν είναι επιτυχημένη. Μακρινό το rebound του Νικολούδη. Μπάλα θα μπει στο γραφιστό χωρίς επιτυχία όμως η προσπάθεια του Μαυροματίδη. Θα δούμε σε γρήγορη επίθεση. Στράζαλης τριών πόντων είναι έκτοχο. Πατούσε από ό,τι φαίνεται είναι 13-15 για 2. Μετράει. Προσπάθεια κάτω την μπασκέτα είναι πολλαπλή και εν τέλει θα είναι εν μέρος πετυχημένη για την ομάδα των Bad Boys. Νικολούς κερδίζει το φάουλ. Θα πάει σε βολές και περιμένουμε την εξέλιξή τους, αν θα ψηθεί η διαφορά. Και εμείς πρώτα και νωρίτερα το τρίποντο ήταν κανονικό. Εγώ έκανα το λάθος. Ήταν από 10-15 σε 13-15 και έχει πάει στους 16 μετά και την πρώτη έστοχη βολή. Δύο στις δύο από τον Νικολούδη. Διαφορά ανεβαίνει στους 4. Μια μικρή ασφάλεια υπάρχει, αλλά είναι αρκετά μικρή για να πούμε ότι θα υπάρχουν και οι ανάσες. Η πάσα του Χρυσοδουλή θα κοπεί και μπάλα ξανά όμως για τους Βασκετόσαυρους. Να δούμε αν θα προλάβουν όλοι την επίθεση. Πολύ ωραία η προσπάθεια που κάνει αρχικά ο Κατερίνης, αλλά δεν είναι αποτελεσματική. Άστοχο το σιούτ στην επίθεση των Bad Boys από τον Μαρματίδη. Και παραφορά με τον Ζουδουλίδη. Να αφήσουμε την Κατερίνη και πάμε για την επίθεση. Στράτζαλη, πολύ ωραία πάσα στην πλάτη της άμυνας, αλλά χωρίς να μπορεί να γίνει το σουτ. Χατζιωάννης χωρίς επιτυχία. Πάσα που σαν αφύλακτο Μαυροματίδη και επιτυχία 13-19. Άμεση είναι η απάντηση από τον Χατζιωάννη. Κατεβάζει ξανά διαφορά στους 4. Γενικά έχουμε δει τις ομάδες να πηγαίνουν σχετικά γρήγορες επιθέσεις.
οπότε υπάρχει αρκετό τρέξιμο και μπορεί να υπάρξει και κούραση. Ένα πάρα πολύ ωραίο μακρινό σούτ από τον Νικολούδη από τα περίπου 8-8,5 μέτρα. Ξαναβάζει διαφορά ψηλά, να δούμε τι θα κάνει. Και το μπλοκ στην άμυνα. Άλλη μια επίθεση η οποία θα πάρθει από τους μπασκετόσαυρους. Εδώ το θετικό rebound. Στράτζαλης, άμεση η απάντηση. 18-22, διαφορά ξανά στους 4. Φάουλ. Κατοχή είναι για την ομάδα των Bad Boys. Σε πολύ γρήγορα πάει να εκδηλωθεί χωρίς επιτυχία. Ψηλό σουτ το οποίο πραγματοποιείται από τον Καλβουτή χωρίς επιτυχία. Το rebound σαν άγγιζε μπασκετόσαυρου. Θα πάνε στην γρήγορη επίθεση. Θα δούμε αν θα υπάρξει το αφήλα από το σουτ. Μπαίνουν μέσα στην μπασκέτα. Δεν θα καταφέρει όμως το δουλίδι να σκοράρει. Αλλά την άλλη παίρνει το φάουλ και δύο βολές. Να δούμε την πρώτη βολή, αν θα είναι εύστοχη να μειωθεί η διαφορά. Δεν είναι εύστοχη η πρώτη βολή ο Χρυσοδουλίδης. Αλλά η δεύτερη είναι έστω και διαφορά στους τρεις. Διαφορά ενός σουτ τριπόντου στην περίπτωση. Αλλά και πάλι Μπόγιας. Αφήνει την μπάλα για τον Μαθήδη. Μπάλα περνάει στον Κολούδη. Προσπαθεί να μπει στο γραφιστό. Θα πατήσει, θα μπει και θα σκοράρει. Μια πολύ δυναμική προσπάθεια και το 19-24 των Bad Boys. Η ατομική που επιχειρεί εδώ πέρα ο Φωτερίδης είναι αναποτελεσματική. Αμυντικό είναι το rebound. Ξανά κατοχή για τα εγγονάκια του Batman, όπως είπαμε στην αρχή, που δήλωσαν οι ίδιοι. Πολύ, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ρωματίδη χωρίς αποτέλεσμα και τεχνική ποινή που δίνεται για θέατρο. Θα μπορούσαμε να πούμε του Καλβουρδί να προσποιηθεί την πτώση για να διεκδικήσει φάουλ, αλλά οι διαιτητές χρεώνουν τεχνική ποινή για φλόπινγκ. Στην γραμμή των βολών για τους μπασκετόβους αγρούς και έστωχος ο Στράτζαλης μειώνει τη διαφορά σε 20-24, 6-12 και επαναφορά από το κέντρο. Ο Τερίδης, Χρυσοδουλίδης θα μπει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Να δούμε την επίθεση τώρα των Bad Boys. Χωρίς πίεση να περάσει το κέντρο, όμως η πάσα του είναι αρκετά καλή για να φτάσει αρχικά στα χέρια του τα Τζικίδη του Χρήστου, αλλά δεν θα σκοράρει. Έπειτα και την πίεση και το, όμως κερδίζει το φάουλ, θα οδηγηθεί στις βολές. Διαφορά αλλάζει, πάει στο συν 5-20-25 η ομάδα των Bad Boys. Δύο στις 2, 20-26, 5-57 για τη λήξη του ημιχρόνου. Περνάει πολύ ωραία ο Εκατερίνης, θα φτιάξει επιλογές του που είχε σημειώσει στο γραφτό. Στράτζαλης, Ζοδουλίδης, πατώντας γραμμή, τα σκοράρει. 22-26, μειώνει διαφορά στους 4. Και επειδή στους Bad Boys θα αρχίσει η κυκλοφορία να βρεθεί στο ελεύθερο σημείο, βρίσκεται αλλά ελεύθερη πτώση και της μπάλας μετά το σουτ
του Δημητρακούδη. Εκδηλώνονται δύο αλλαγές στην ομάδα μας και τόσα χρόνια θα περιμένουμε. Όλοι δηλώνονται και ξανά η επαναφορά. Μια πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο χειρισμό της μπάλας, αλλά το σούτ που βγήκε αργότερα από το Στοβουλίδη δεν είναι επιτυχημένο. Χωρίς διασύνηση ομάδα των Bad Boys θα πάνε για το καλάθι. Ακόμη μια επίθεση όπου δεν επιτυχάνεται κάποιο καλάθι. Ο Στοβουλίδης δεν περνάει πάσα, μακρινή η πάσα που επιχειρεί ο Νικολούδης, δύσκολα, αλλά κρατάει την ομάδα Ματήρη στην κατοχή, αλλά δεν καταφέρνει να σκοράρει. Κατζιωάννης θα μπει μέχρι μέσα. Ψηλό, πανέμορφο το μπλοκ για highlight, μπορώ να πω, του Νικολούδη. Δεν γίνεται καλά η επίθεση. Κατζιωάννης και... Ένα σκληρό το οποίο δημιουργήθηκε, δεν θα το έχουμε κάπου εντολές της αρχής. Στην οργάνωση της αρχής έχουμε δοθεί. Έχει δοθεί αρχικά. Έχει δοθεί αρχικά αποβολή στον Καλπουρδί. Έχει δοθεί διαφορετικό και φάουλ από τον Νικολούδη για να δουλειά των Bad Boys. Έχουν το διασύνδευε και τις βολές να εκτελούνται από τον Χατζη Ιωάννη και κατοχή για τους μπασκετόσαυρους. Το σκορ αυτή τη στιγμή το σκορ βρίσκεται στο 24-27. Λοιπόν, 26, με συγχωρείτε για νωρίτερα. Μπράβο! Μπράβο, άντε, πάμε! Κατοχή είναι και την ομάδα των Bad Boys. Χωρίς επιτυχία η προσπάθεια, Χατζιωάννης θα μπει μέσα, θα σκοράρει, θα σοφαρίσει. Στην επίθεση του Bad Boys θα πάρει το μακρινό τρίποντο χωρίς επιτυχία, το shoot χωρίς επιτυχία για δεύτερη φορά και σε τρίτο χρόνο θα καταφέρει ο Μητρακούδης να σκοράρει μετά και το rebound που πάρθηκε. Νικολούδης Βαριώτης προχωράει μπάλα πάρα πολύ ωραία, το shoot χωρίς αποτέλεσμα. Δημητρακούδης θα τρέξει, αλλά θα πάει μόνος του, ψάχνει την επιλογή του, θα την βρει στα σταθερά χέρια του Μαυροματίδη. Ξανά υπάρχει κυκλοφορία, πάνε να ροκανίσουν τον χρόνο. Σουτ άστοχο τριών πόντων από τον Μαυροματίδη. Πάλι Χατζιωάννης θα τρέξει στην επίθεση χωρίς αποτελεσματικότητα. Η Κατερίνης θα πίνει ο rebound. Πέντε θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Μπαρνιώτης έστοχο, Μπαρνιώτης το σουτ έστοχο, 28-28. Ατομική προσπάθεια και είναι επιτυχημένη, είναι και με φάουλ. 2-1 πάει να κάνει ο Νικολούδης, αυξάνοντας τη διαφορά. Φέρνω στα διαφορά 28-30. 2-35 για τη λήξη. Μπροστά οι Bad Boys με 2 και ας δούμε αν θα ανέβει στους 3 μετά και τη βολή. Να δώσω το πλάσιο, πίστε και πόδια, να δούμε να πούμε με τον Γιάννη σε δύο αλλαγές μετά. 28-31. Στο συν 3 η ομάδα των Bad Boys. Γιάννη,
Συνεχίζει λοιπόν ο αγώνας. 2,5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Σουτ άστοχο από τον Χρυσοτζουλίδη, πατούσε την γραμμή του τρυπόντου. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από τον μαυροματή μας, έχει συνεχίσει σε τέτοιες. Αυτά η διαφορά στους 5, Χατζιωάννης, πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραία προσπάθεια και θα μειώσει σε 30-33. 2 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Κυκλοφορία για την ομάδα των Fast Boys. Χωρίς επιτυχία το πρώτο, ούτε το δεύτερο θα είναι επιτυχημένο από τον Κολούδη. Μακρινό σουτ χωρίς επιτυχία και αυτό. Και φάουλ το οποίο κάνει ο Εκατερίνης. Από τα highlights της βραδιάς είναι και η ατομική του Χατζιωάννη με σταυρωτές πάνω στον Τατσικίδη. Αρχικά και τώρα βλέπουμε και το πώς αλλάζει ξανά το σκορ μετά το καλάθι της Σπίδας σε 30-35. Πάμε για το κάνει, μην το κάνει. Χωρίς πηγαία το σκορ του Στράτζαλη. Τραγούδης Νικολούδης, ξανά μακρινό το σούτ χωρίς επιτυχία, αλλά επιθετικό το rebound μακρινό από τα χέρια του Σπίθα. Κατσικίδης, έστοχο το σούτ. 30-37 στο σύν 7 η ομάδα των Bad Boys. Το τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, Κατζιωάννης του τροπόδων χωρίς επιτυχία. Σε ηρεμία, μπάλα στα χέρια του Νικολούδη, θα κατεβάσει κιόλας. Πολύ προσωπικά το έχει πάρει σήμερα από ό,τι φαίνεται ο Μαυροματίδης. Ακόμα καλά και φάουλ, διαφορά είναι στους 9. Μπάλα έχει κραστεί πολλές φορές στην μπασκέτα των μπασκετόσαυρων. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ένα πλεονέκτημα που βρίσκει η ομάδα των Bad Boys. Το έχει εκμεταλλευτεί όσο καλύτερα γίνεται, εξού και η διαφορά στον 9. Τον 9 και επιβιωμένα πλέον. Έως τώρα 30-39. Κάτι περισσότερο από μισό λεπτό για την λύση του ημιχρόνου. Χατζιωάννης, πάρα πολύ ακίνηση. Δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα του Παρίσι. Για πάρα πολύ ωραία φάση. Νικολούδης. Μάλλον θα οργανίσουν τον χρόνο στα τελευταία 10. Το σπίτι που δίνεται, το σούτ είναι άστοχο και η μπάλα βγαίνει εκτός. 3,7. Το χέρι το χτύπησε, φάουλ! Τελευταία 3,7 δεν θα έχει τη λήξη του ημιχρόνου. Χατζιωάννης θα τρέξει, θα σουτάρει, δεν θα εκδοχίσει και πάμε στο ημίχρονο με αυτή την πολύ ωραία διαφορά που μπορεί και έχει χτίσει έως τώρα η ομάδα των Bad Boys με 30-39. Επιστρέφουμε για το τρίτο δεκάλεπτο, το σκόρ είναι στο 30-39 υπέρ των Bad Boys που έχουν και την κατοχή. Και στην πρώτη κιόλας κατοχή υπάρχει κερδισμένο φάουλ, το οποίο είναι το πρώτο φυσικά που βλέπουμε στο τρίτο δεκάλεπτο. Χατζιωάννης μακριά τα χέρια του, κόβει την επίθεση πριν να ξεκινήσει φυσικά να εξελίσσεται. Νικολούδης προσπαθήσε να
Βάλει καλά, χωρίς επιτυχία. Στη μάχη, χαμηλά το rebound και δυσμένος Νικολούδης. Κοπτερίδης. Χωρίς αντίπαλο δεν καταφέρει να σκοράρει ο Ζωδουλίδης. Με ηρεμία θα κατεβάσει την μπάλα ο Νικολούδης. Θα πάρει και το σουτ χωρίς επιτυχία. Τέχει την μπάλα ο Κοπτερίδης. Στράτζαλης. Δεν θα καταφέρει να την κρατήσει την μπάλα. Ο Ζωδουλίδης όμως ο Μητρακούδης που κάνει την επαφή και προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα και την ομάδα του δεν έχει επιτυχία. Οπότε η μπάλα παραμένει για τη τελευταία δευτερόλεπτα στους Μπασκετόσαυρους. Ζωδουλίδης στη λήξη είναι έστοχο 32-39. Στους τριών πόντων χωρίς να είναι εύστοχο από τον Μαρματίδη. Κυκλοφορία της μπάλας. Από απόσταση το σούτ του Στράτζαλη χωρίς επιτυχία. Ο Μαρματίδης τρέχει την επίθεση. Περνάει η μπάλα κάτω στο γραφιστό για τον Μαρματίδη και δίζει το φάουλ. Παναφορά του baseline. Βρίσκουν γρήγορα και τα σκοράρουν με τον Ομπόγια να κάνει το 32-41. Ο Περίδης δεν θα καταφέρει να περάσει. Θα χρειωθεί και με βήματα. Τρακούδης, σουτ τριών πόντων με πίεση χωρίς αποτέλεσμα από τον Μπόγια. Στράτζαλη συναντιασμό. Θα πάρει το, θα κάνει, θα σηματίσει και θα σκοράρει. Να δούμε αν θα κρατήσουν την μπάλα, οι βασκόλοι θα το καταφέρουν. Είναι 2 με 5, ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι. Θα πάει μόνος του μέχρι το τέλος και θα σκοράρει ο Μαρματίδης. Το κλέψιμο. Λάθος, ας πούμε, αρχικά του Δημητρακούδη, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ο Χατζιωάννης, μπάλα θα επιστρέψει στους Bad Boys μετά και το time out. Επιστρέφουμε μετά το time out, την κατοχή των Bad Boys. Να δούμε αν θα μπορέσουν σήμερα οι νυχτερίδες να πετάξουν. Είναι και νύχτα, είναι στο φυσική τους ώρα. Κυμερή ανάρχηση σίγουρα έχει τελειώσει το νυχτερίδο. Και η διαφορά έως τώρα φαίνεται να μιλάει και για αυτές τις νυχτερίδες. Η Κατερίνης κάνει το λάθος, κάνει βήματα ξανά κατοχή και την ομάδα των Bad Boys. Μπόγιας θα περαστεί στο ζωγραφιστό. Δεν θα είναι επιτυχημένη όμως από τον Τατσκίδη. Χατζιωάννης θα χάσει την τρίπλα. Και φαίνεται να υπάρχει τραυματισμός πάνω στην προσποίηση. Επιστρέφουμε μετά και την φάση και τον τραυματισμό του Χατζιωάννη, ο οποίος συνδέεται και τις πρώτες βοήθειες. Ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά. Το σουτ τρίων πόντων χωρίς επιτυχία. Το rebound από την πλευρά των Μπασκετόσαυρων. Στράτζαλης θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Αλλά επιτυχία έχει το rebound. Και επιτυχία έχει και το δεύτερο σουτ. Μη φορά για 3, 37-43. Μειώνουν τους 6 πόντους η ομάδα των Μπασκετόσαυρων. 6,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Βραστή πάλι μπάλα στο γραφιστό. Νικολούδης θα κερδίσει το φάουλ. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Αλλά θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Yeah.
Πρώτη βολή είναι άστοχη. Δεύτερη είναι επιτυχημένη, διαφορά ανεβαίνει σε 7-37-44. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τους μπασκετό σαυρούς. Μαριώτης με την μπάλα, φτιάχνει επιλογές, θα βρει στον Νικολούδη, θα πάρει το σουτ και κερδισμένο φάουλ πάνω στο σουτ από την παρέμβαση που κάνει ο Τατσιτσικίδης. Δύο βολές για την ομάδα των μπασκετό σαυρών. Πρώτη βολή του Νικολούδη είναι έστοχη. Στο Γιλίδη. Μειώνει το σκορ σε 38-44. Δύο στις δύο, διαφορά πέφτει ξανά στους 5. Νικολούδης για τρεις, η απάντηση είναι λίγο πιο μεγάλη. Εδώ πέρα είναι το τρίποντο που αυξάνει τη διαφορά στους 8. Ο Τέιδης, Κατερίνης, Ζοβουλίδης, χωρίς επιτυχία το σουτ, ευκαιρίες Bad Boys να αυξήσουν τη διαφορά. Νικολούδης σου τριών πόντων για τη διαφορά να αυξηθεί. Θετικό είναι το rebound, χωρίς επιτυχία όμως το σουτ σε πρώτο, αλλά σε δεύτερο χρόνο ο Παγραμματίδης θα σκοράρει, θα πάει τη διαφορά. Διαφορά στους 10, ανεβαίνει ξανά σε διψήφια και θα μειωθεί απευθείας από τον Κατερίνη. Από στην επίθεση θα κάνει πολύ ωραία κυκλοφορία ως τώρα, χωρίς επιτυχία το σουτ και το κλέψιμο από τα χέρια του Μπαριώτη. Κατερίνης με το Χοπτερίδη, χωρίς επιτυχία η επίθεση, ο ενδιασμός χωρίς επιτυχία όμως θα ό,τι μπορούσε εδώ πέρα. Ο Μαρματίδης δεν κατάφερε, Στράτζαλς από απόσταση, όχι, αλλά έχετε για δεύτερη επίθεση. Το Τερίδη Στράτζαλης, ακόμη ένα σουτ τριών πόντων και αυτό δεν είναι μέσα. 41-49 είναι το σκορ. Σε ηρεμία η επίθεση των Bad Boys. Πολύ ωραία κυκλοφορία, το σουτ χωρίς επιτυχία και φάουλ το οποίο θα χρεωθεί ο Τατσιτσικίδης. 4 λεπτά απομένουν για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, σκόρνες στο 41-49 υπέρ των Bad Boys. Η μπάλα είναι στην πλευρά των μπασκετό σαυρών. Μετά και το φάουλ που πήρε, που έκανε ο Τατσιτσικίδης. Στράτζαλης κατεβάζει την μπάλα. Μπαριώτη θα πάει μέχρι μέσα. Στράτζαλης, ο Περίδης. Πάρα πολύ ωραίο το μπλοκ. Απλώνει τα χέρια του Μαρματίδης και σταματάει πεντακάθαρα. Στράτζαλης, Κατερίνης, χωρίς επιτυχία. Και η επίθεση πάλι του Bad Boys. Με επιτυχία το σύντικο του Νικολούδη θα καταφέρει να αυξήσει ξανά τη διαφορά στους 10 για την ομάδα του. Άλλη μια χωρίς επιτυχία προσπάθεια της ομάδας των μπασκετό σαυρών. Θα χρειαστούν σίγουρα να βρουν ρυθμό για να μπορέσουν να καλύψουν τη διαφορά και για το δεύτερο παιχνίδι, γιατί άμα συνεχίσουν
η συνήθιση. Το αγώνας να κυλάει με τέτοιο ρυθμό. Σίγουρα δεν θα είναι μικρή διαφορά με επιτυχημένες προσπάθειες αντιμέτωπα των Bad Boys και είναι χωρίς απάντηση έως τώρα η μπασκετό θα βρει. Φάουλ που κάνει ο Σπίδας στο Στράτζαλι. Ο Χερίδης. Την μπάλα. Τραφτάρει χωρίς επιτυχία. Είναι αυτό που σας λέμε. Έως τώρα οι μπασκετόφοι δεν έχουν βρει την απάντηση. Να δούμε τι θα γίνει όμως και στην επίθεση αν θα συνεχιστεί ο ρυθμός που έχουν κέρδι, που έχουν πάρει και έχουν χτίσει Bad Boys. Δεν έχει επιτυχία. Αλλά η διαφορά είναι μεγάλης ασφαλείας. Είναι στο συν 12 και θα παραμείνει 41-53, 2 και 10 για τη λήξη του τρίτου δεκαλεπτού. Κόγλης θα κλέψει. Θα πάει σε σου τριών πόντων. Έστοχο, σπάει το αρνητικό σερί. 44-53. Νικολούδης. Μπάλα είναι στα χέρια. Πλέον τον Νικολούδη κλέβει. Κοπτερίδης θα βγει. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Κοιτάς. Τελευταίο 1,5 λεπτό για την τρίτη περίοδο. Παυρομαρτίδης. Βαθύ κρατάει την μπάλα. Μπάλα γυρίζει. Το σουτ άστοχο για 2 πόντους. Αλλά στο rebound είναι εκεί ο Μαυρωματίδης να πάρει, να σκοράρει, αλλά έχει βγει φάουλ, δεν θα μετρήσει το καλάθι. Παναφορά από τον Νικολούδη. Μαυρωματίδης. Να σκοράρει σε αυτήν την επίθεση, θα μετρήσει κανονικά. Διαφορά στους 11-44-55. Μέσα. Σουτ άστοχο τριών πόντων. Διαφορά παραμένει σε διψήφιο. Σε αργό ρυθμό φαίνεται να πηγαίνει η επίθεση. Είναι προς το τέλος της περίοδου. Νικολούδης πολύ ωραία. Δεν θα καταφέρει όμως να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Κατερίνης. Να κλέψει Νικολούδης, ελεύθερο σου τριών, έστοχο, 44-58 διαφορά, μεγάλη διαφορά που έχουμε δει ως τώρα, στο συν 14. Το Ζουλίδη, δεν θα επιχειρήσει το σούτο από Βρεβενά. Ρατζαλής, πολύ ωραία πάσα στην Κατερίνη, αλλά υπάρχουν βήματα. 13 δεύτερα απομένουνε. Πιθανότητα τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου. Παρωματήρης με την μπάλα. Φαίνεται θα οργανίσει το χρόνο μέχρι τέλους. Ζόρκαν είναι το χρόνο όντως. Νικολούδης χωρίς επιτυχία τελευταίο σου. Και έχουμε τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, όπου φάνηκε να είναι το καλό για την ομάδα των Bad Boys να αυξάνουν τη διαφορά, να έχει καταλήξει στους 14, όπως συμφωνώ και νωρίτερα, 44-58. Επανερχόμαστε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Διαφορά είναι μεγάλη στους 14 την ομάδα των Bad Boys, 44-58. Κατοχές του Μπασκετόσαυρους. Θα δούμε αν από νωρίς θα καταφέρουν να αρχίσουν να σκαλίζουν τη διαφορά και να μειώνουν. Κατεμίσει μια πολύ ωραία κίνηση. Τελικά επιβεβαιώνουμε 46-58. Νικολούδης, Μαρωματίδης. Θα σκοράρει, θα ξανέβει από τους 14, 46-60. Κατενής θα τρέξει την επίθεση. Χρυσοδουλίδης. Δεν θα καταφέρει να μπει μέχρι μέσα, θα χάσει την κατοχή. Σπίθας,
Θα στοχίσει όμως στην ελεύθερη βιασμό. Στρατζαλής στο rebound και θα κατεβάσει την μπάλα για τους Βασκετοσταυρούς. Αστοχή άλλη μια επίθεση των Βασκετοσταυρών φορά τον Μπαριώτη. Το δυναμικό rebound από τα χέρια του Ντρακούδη. Νικολούδης για πολύ ωραία πάσα και πολύ ωραίο μπλοκ εδώ πέρα από τον Χρυστοδουλίδη. Επίθεση της Βασκετοσταυρούς, να δούμε αν θα μπορέσουν να μειώσουν. Το σουτ είναι άστοχο. Άλλη μια επίθεση χωρίς εκμετάλλευση. Εκμετάλλευση της από την πλευρά των Βασκετοσταυρών. Σουτ τριών πόντων με ταμπλό χωρίς επιτυχία. Η διαφορά έχει παραμείνει αυτό τώρα στους 14. Στράτζαλης θα κοπεί ψηλά από τον Νικολούδη. Συνεχίζει η κατοχή να είναι όμως αυτή για τον Βασκετοσταυρό. Να δούμε τι θα καταφέρουν. Το σουτ αυτή τη φορά ακόμη μια φορά βασικά δεν θα είναι επιτυχημένο. Έχουν περάσει 2 λεπτά. Περιμένουμε μια αλλαγή στο σκορ σύντομα φαντάζομαι. Νικολούδης χωρίς επιτυχία και φάουλ του Εκατερίνη πάνω στον Μαυροματίδη. Πρώτο της τέταρτης περίοδου. Τέταρτο Εκατερίνης. Τέταρτο προσωπικό για τον Χρήστο Εκατερίνη. Μπάλα έξω. Το σουτ θα είναι άστοχο για τον Δημητρακούδη. Το ριμπάουν σας και για τον Εκατερίνη. Μετά από μια μικρή περιπέτεια Στρατζαλής θα σουτάρει. Θα μειώσει σε 48-60. Καλώς πάλι και τους Bad Boys, οι οποίοι δεν νομίζω να τρέξουν, μπορούν να ροκανίσουν τον χρόνο και μυθυμένες επιθέσεις να κρατήσουν τη διαφορά. Νικολούδης του τριών πόντων, περίπου γίνει αυτό που σας λέμε που τα κάνουν η ομάδα. Το Bad Boys πολύ ωραίο το χέρισμα, το οποίο κάνει ο Τασκίδης με χέρια, μετά τα χέρια του Νικολούδη. Θα μπει και μέσα με το κλέψιμο, θα σκοράρει διαφορά. Ανεβαίνει στις 16, νέα μεγαλύτερη διαφορά. Αυτό που σας έλεγα γενικά για την ομάδα Bad Boys που πιθανότατα θα κάνουν είναι να οργανώσουν τον χρόνο, δεν χρειάζεται και να κουραστούν. Από την άλλη, οι Μπασκετοσταυροί πρέπει να τρέξουν να μειώσουν την διαφορά. Κατερίνης και είναι φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κατερίνης τον Σπίθα. Δεν μετράει το καλάθι, φάουλ γίνει χαμηλά. Και είναι το πρώτο για την ομάδα των Bad Boys. Να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή στο σκορ. Δεν υπάρχει το σούτ του Χρυστοδουλίδη. Όμως το rebound είναι για την πλευρά των Μπασκετοσταυρών. Και ακόμη μια φορά γίνεται το κλέψιμο από τον Μαυροματίδη. Τατσικίδης θα προσπαθήσει να μπει, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Παίρνει όμως το rebound Νικολούδης. Μαυροματίδης, ένα μικρό μπέρδεμα. Η μπάλα καταλήγει στην πλάτη του Τατσικίδη. Εκατερίνης θα καταφέρει να σκοράρει. Διαφορά πέφτει στους 12. Κατέβασμα της μπάλας από τα χέρια του Δημητρακούδη. Νικολούδης χωρίς επιτυχία το σουτ. Το rebound από τον Σοβουλίδη. Στρατζαλής έξω η μπάλα του Σοβουλίδη. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Το σουτ είναι άστοχο. Άλλη μια επίθεση όμως για τους Μαθητοσαυρούς. Στρατζαλής θα μειώσει στους 9-53-62. Επιστρέφουμε μετά και το time out που πήραν οι Bad Boys. Η διαφορά έπεσε κατά 7 πόντους, ήταν στους 16 και 2-9 και υπάρχει ασυνεννοησία στην επιθετική
στην επίθεση των Bad Boys. Δεν είναι επιτυχημένη η πάσα προς τον Αμαγραμματίδη. Κατοχή ξανά και στους Μασχετός Σαυρούς. Ευκαιρία να κατεβάσουν κι άλλο τη διαφορά. Στρατζαλής το καταφέρνει, διαφορά πλέον στους 6. Δεύτερο σερί τρίποντο. Το Στρατζαλή που φαίνεται να παίρνει φόρα, αρχίζει να ζεσταίνεται το χέρι του. 5 λεπτά απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Και αν θα είναι επιτυχημένο το κλέψιμο, περισσημένη η άμυνα από τους Μπασκετόσαυρους. Λίγο ομαδική, αλλά άμεση ίδια απάντηση του Δημητρακούδη. Φάουλ το οποίο είναι από τον Μπαριώτη πάνω στον Τατζικίδη. Χωρίς να μετράει το καλάθι, είναι πολύ νωρίς χαμηλά φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Μπασκετόσαυρων. Είναι ελεύθερος η γωνία ο Μαπτίδης, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Όμως τα Τσικίδης θα μπει κατά την μπασκετά, θα σκοράρει. Μετά και το rebound, 56-64 διαφορά, ανεβαίνει στους 8. Κατερίνης πάει για την ατομική, θα μπει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Μια πολύ ωραία στιγμή που βλέπουμε μεταξύ Τατζικίδη και Κατερίνη, υπήρξε μια επαφή και το χέρι δίνεται στο εφαγωνίζεστε και παράλληλα το φάουλ κερδίζει ο Μαυρομαθίδης. Τρίτο ομαδικό. Παναφορά για τον Μαυρομαθίδη. Θα ψάξει τις δύο επιλογές. Θα βρει ελεύθερο συμπαίχτη. Το σουτ δεν θα είναι όμως επιτυχημένο από τα χέρια του Μπόγια. Στρατζαλής. Κατερίνης. Θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά από τον Μπόγια. Δεύτερο ομαδικό για τους Bad Boys. Χρυσοδουλίδης, Κατερίνης για την ομάδα των Μπασκετόσαυρων. Στρατζαλής σπάει το σερί τον τρυπόδο του. Διαφορά παραμένει στο 8-56-64. Κατησυγκύρης ο Χρήστος εδώ πέρα. Έξω η πάσα, χωρίς επιτυχία όμως το τρίποντο. Όμως ο Κατησυγκύρης παίρνει ξανά το rebound και θα δοθεί φάουλ υπέρ της ομάδας των Bad Boys. Θα τον φωτεύει πάνω στην διεκδίκηση, δηλαδή που με κοκά διακλέψιμο και ο Βολίδης διεκδικήσει με τα νυπάλα. Και είναι το καλάθι επιτυχημένο μετά από την προσπάθεια που κάνει ο Τατζικίδης, ο Χρήστος του 13. Φάουλ πάνω στο Στράτζαλι στην επόμενη επίθεση κιόλας. Τρίτο ομαδικό. Στρατζαλής προσπαθεί να βρει ένα χώρο. Θα το βρει, δεν θα καταφέρει να σκοράρει στην κατάσταση του χρόνου. Μητρακούδης χωρίς βιασύνη. Ορκανίζει το χρονόμετρο. Νικολούδης για τρεις χωρίς επιτυχία. Ο τέτοις ο Λιμπάμ. Κατερίνης, Στρατζαλής για να μειωθεί διαφορά χωρίς επιτυχία. Κατησκίδης, μακριά χέρια, όχι ο μικρός, και καταφέρνει να μην δώσει την επιθετική το rebound. Πολύ ωραία άμυνα, αλλά η μπάλα ξαναπερνάει στα χέρια του Μπασκετόσαυρων χωρίς επιτυχία. Το ανάποδο
λέει ότι για να επιχειρηθεί από τον Ζαρτάβα. Νικολούδης, το ασυμπάλι τους Bad Boys. Και πάρα πολύ ωραία ατομική προσπάθεια του Κατσιτσιχίδη. Ανεβαίνει διαφορά στους 12-56-68, 2 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Χωρίς και άλλη μια επίθεση για τους μπασκετόσαυρους. Πάντα κατεβάσαν πριν διαφορά μέχρι τους 5-6 πόντους. Δεν έχουν βρει από τότε ξανά ρυθμό. Ένα και 49 για την λήξη. Μια αλλαγή έχει γίνει για την ομάδα των μπασκετόσαυρων. Νικολούδης δεν σκοράρει. Κατερίνης στην επίθεση. Δεν βγαίνει σε βιασμό, δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Κατερίνης εδώ στράνταλι. Κατερίνης θα πάρει το σούτ μέσα στο γραφτό χωρίς επιτυχία. Το rebound είναι επιτυχημένο για την ομάδα των Bad Boys. Όμως πάσα σε πρώτο χρόνο δεν θα περαστεί στα χέρια συμπαίκτη. Νικολούδης. Το σούτ στο Δημητρακούδη είναι εύκολο. 56-71. Στο σύν 15. Να δούμε αν θα υπάρξει άμεση απάντηση. Στρατζαλής θα μπει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα, θα κάνει τη μισή σε πάνη και δεν θα μπει. Υπάρχει κυκλοφορία, μια πολύ ωραία επίδοξη προσπάθεια του Μαυροματήρη. Αν έμπαινε αυτό, νομίζω είχαμε το μεγαλύτερο highlight. Αλλά τουλάχιστον είναι κερδισμένο το φάουλ, είναι το πέμπτο ομαδικό των μπασκετόσαυρων. Δεύτερη βολή είναι άστοχη. Μπάλα στα χέρια των μπασκετόσαυρων. 45 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα. 56-71 και διαφορά ασφαλείας. Και ένα καλό προβάδισμα για την ομάδα του Bad Boys για τον δεύτερο αγώνα. Από ό,τι φάνηκε η νύχτα τους βοηθάει. Είναι η νύχτα που πετάνε ψηλά οι νυχτερίδες. Και παίρνουν διαφορά και έχουν και ευκαιρία να την αυξήσουν κι άλλο από εδώ και πέρα. Μετά και το φάουλ το κερδισμένο από τον Δημητρακούδη. Ο Τέρδης εκτός αγώνα. Πρώτη βολή είναι έστοχη, ανεβαίνει διαφορά στους 12. Συγγνώμη στους 16. Και η δεύτερη μέσα συν 17. Μισό λεπτό απομένει. Τραντζαλής. Θα μπει, θα πάρει το σούτ, θα εκτοχίσει. 58-73. 20,4 για τη λήξη. Κατσιτσιχίδης. Στον πατέρα. Το σουτ είναι άστοχο, Ζωδουλίδης με τον Κατερίνη για τη λήξη του χρόνου. Θα πάρει το σουτ